Κύριε Ρονοτάκη, ταξια σχολικά μα χρόνια είχαμε συνηθίσει σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Φαίνεται ότι αυτό πλέον περνάει σε ιδιωτικέ πρωτοβουλίε γιατί Είπα. πρέπει κάποιο να μα τα μάτια. Ναι, πλέον νομίζω ότι η επιστήμη της συμβουλευτική έχει προχωρήσει, έχει γίνει γνωστή στον κόσμο. Αυτό είναι και ο λόγο που, σαν εταιρεία συμβουλευτική κονδούλτουμ, αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν είναι τυχαία η ημερομηνία. Είμαστε λίγο πριν τι εξετάσει, λίγο πριν τι πανελληνίε εξετάσει. Άρα, να έχουν τα παιδιά, οι γονεί, μια εικόνα που θα μπορέσει να βοηθήσει να λύσουμε απορίε, έτσι ώστε να γίνουν σωστέ επιλογέ. Το θέμα των επιλογών είναι ένα πανοκέβολο για του μαθητέ, αλλά και για του γονεί. Ποια είναι η καλύτερη διαδικασία ώστε να το δουν λιγάκι πιο ε, συγκεκριμένα και λιγάκι πιο ε, προσυλλομένα, Νομίζω ότι η διαδικασία για το κάθε άτομο διαφέρει. Γι' αυτό μιλάμε για ατομική συμβουλευτική. Είναι το κάθε άτομο έχει τι δικέ του δεξιότητε, τι δικέ του κλήσει, το δικό του τρόπο σκέψη. Άρα, σίγουρα πολλά πράγματα διαφέρουν. Σαφώ, γενικέ οδηγίε υπάρχουν, για το πώς μπορούμε να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι, να μην έχουμε πολύ άγχος, για το πώς θα οργανώσουμε τον τρόπο σκέψη μας, σαφώς υπάρχουν και μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Νομίζω όμως ότι ατομικά ο καθένας δημιουργεί ένα δικό του πλάνο, ένα δικό του πρόγραμμα στις δικές του ανάγκες και στο δικό του τρόπο που οδηγεί στους δικούς του στόχους. Πάνω απ' όλα όμως το έχουμε ψυχραιμία ε, και γνώση του ότι ακριβώς συμβαίνει ψυχραιμία, γνώση του τι συμβαίνει και καλό είναι να ψάξουμε και εμείς οι ίδιοι, να δούμε λίγο προγράμματα σπουδών, να δούμε σχολές, να δούμε τα site των πανεπιστημίων, να μπορούμε να δημιουργήσουμε και μόνοι μας μία άποψη πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που μας προβληματίζουν πολύ συχνά.